Την κυρία Άννα Βαρελίδου θα καλημερίσω ευθύς αμέσως. Είναι γονιός και είναι μέλος της Επιτροπής, η οποία θα πάει στο Δημαρχείο. Κυρία Βαρελίδου, καλημέρα από τον 984. Καλή σας μέρα, κυρία Τουλγεράκη, και σε εσάς και στους ακροατές σας. Να μας πείτε ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στα σχολιά μας είναι ότι διανύουμε την τρίτη εβδομάδα, κατά την οποία τα παιδιά μας βρίσκονται εκτός των σχολικών αιθουσών. Τα κτίρια αυτά, όπως αποδείχθηκε, ήταν από πάντα κατάλληλα να στεγάσουν σχολεία και πριν ακόμη τα διαλύσει ο σεισμός. Επομένως, το επιχείρημα που λάβαμε ότι μένουν τα παιδιά μας εκτός σχολείου, στο σπίτι με τηλεκπαίδευση, διότι η ασφάλειά τους είναι αυτό που προέχει, καταρρύπτεται αυτόματα από μόνο το, όπως καταλαβαίνετε. Τα κτίρια αυτά ήταν από πάντα κατάλληλα. Οι γονείς αγωνιούμε για την πορεία της σχολικής χρονιάς, μιας χρονιάς που ακολουθεί μια προηγούμενη με τηλεκπαίδευση και σκληρό lockdown. Βρισκόμαστε και πάλι στη δεινή θέση να μην έχουμε τη δυνατότητα να εργαστούμε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον καθέναν από εμάς, σε οικογενειακό και προσωπικό επίπεδο. Έχουμε ανάγκη από μια τοπική αυτοδιοίκηση με γρήγορα αντανακλαστικά. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι όποιες επισκευές ενός τέτοιου τύπου είναι εξαιρετικά χρονοβόρες στη χώρα μας. Το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Αυτό που θέλουμε και αυτό που πρόκειται να ζητήσουμε σήμερα με την παρουσία μας στο Δήμο είναι να ληφθεί μια άμεση απόφαση για τη μετεστέγαση των παιδιών μας. Η σχολική χρονιά προχωρά, τα υπόλοιπα σχολεία κάνουν κανονικά το έργο τους. Κάποια παιδιά βρίσκονται εκτός και είναι μεγάλος ο αριθμός αυτών των παιδιών. Τα προβλήματα είναι πολλαπλά. Αυτό που θα κάνουμε με την παρουσία μας σήμερα είναι να ζητήσουμε μια άμεση λύση, ένα χρονικό ορίζοντα, να μας δοθούν απαντήσεις για το τι πρόκειται να γίνει τα παιδιά μας. Όσον αφορά την τηλεκπαίδευση, σίγουρα είναι ένα σοβαρό εργαλείο στα χέρια των ανθρώπων. Προέκυψε από την ανάγκη της πανδημίας, όλοι ήμασταν ευγνώμονες γι' αυτό. Όμως στην παρούσα φάση θεωρούμε ότι είναι μια εύκολη λύση προκειμένου να μην πάρθουν γρήγορες αποφάσεις και ίσως και κοστοβόρες και ίσως και επίπονες, προκειμένου να βρεθούν λύσεις. Τώρα, κυρία Βαρελίδου, πραγματικά είναι σύνθετο το πρόβλημα, διότι από τη μία είναι το κομμάτι εκπαίδευση που εσείς λέτε από τη δική σας την πλευρά ως γονείς πώς θα συνεχιστεί αυτή η χρονιά, πώς θα πάνε τα πράγματα με τα παιδιά μας. Είναι η δεύτερη χρονιά, έτσι θα το συνεχίσουμε, και από την άλλη εκείνο το βιοποριστικό πρόβλημα που αναδεικνύεται με κάθε μέσο, δεν μπορούμε να δουλέψουμε, πώς θα ζήσουμε τις οικογένειές μας. Ακριβώς. Και επίσης το πάρα πολύ σημαντικό θέμα είναι πως οι μαθητές θα πρέπει να επιστρέψουν στο φυσικό τους χώρο, στο σχολείο και στην τάξη τους. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις από εσάς? Εγώ δεν θα ρωτήσω κάτι άλλο. Δηλαδή, μεταξύ σας ως γονείς έχετε βρει κάποιο τρόπο, έχετε να προτείνετε κάτι συγκεκριμένο, έστω και αν είναι λύση τη στιγμή, αν θέλετε, πρόχειρη λύση, αλλά να μπορέσουν φέτος να λειτουργήσουν τα πράγματα ή προς το παρόν μέχρι να αποκατασταθούν? Έχουν προταθεί κάποιες λύσεις σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο ομάδων. Ξέρουμε ότι την τελική απόφαση θα τη λάβει η πρωτοβάθμια. Από εκεί θα πάρουμε την ουσιαστική απάντηση και απόφαση. Εμείς είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε κάποιες λύσεις. Φυσικά και είμαστε έτοιμοι, γι' αυτό και είμαστε εκεί, αρκεί να μας δοθούν και να είναι βιώσιμες και σωστές για τα παιδιά μας. Τι εννοείτε, να πάνε σε κάποια άλλα σχολεία, να τοποθετηθούν λιώμενες αίθουσες? Τι είναι αυτό που εσείς προτείνετε? Μία πρόταση που μας δόθηκε είναι να λειτουργήσουν, να αλλάξουν τα σχολεία μας. Επειδή βρισκόμαστε σε ένα κτίριο, δύο σχολεία συστεγαζόμαστε. Η μία πρόταση λοιπόν, η επίσημη, είναι να είναι τα παιδιά μας σε εναλλάξεις διαζώσεις, μία εβδομάδα το ένα σχολείο και με τηλεκπαίδευση το άλλο. Κάτι το οποίο καταλαβαίνετε, πολλαπλά προβλήματα. Η άλλη λύση είναι που μας έχουν προτείνει είναι να λειτουργήσουν τα σχολεία σε δύο διαφορετικές βάρδιες. Πρωινή και απογευματινή. Πράγμα το οποίο εξετάζεται. Υπάρχουν διαφωνίες από όλους. Σαφέστατα, όλοι θα πρέπει κάπου να βρεθούμε να συμφωνήσουμε, αρκεί όμως να υπάρξει μια γρήγορη λύση. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαφωνία, λέτε ότι και σαν γονείς μεταξύ σας είναι ανάλογα με τις δουλειές που έχει ο κάθε γονιός. Φαντάζομαι πως η κάθε οικογένεια προβάλλει τις δικές της ανάγκες. Σαφέστατα. Και θα πρέπει όλοι κάπου να συμφωνήσουμε. Ωραία. Αυτές οι δύο προτάσεις έχουν έρθει από την πρωτοβάθμια ή από το Δήμο? Από το Δήμο. Από το Δήμο. Μάλιστα. Σήμερα πιστεύετε ότι μπορεί να βρεθεί μεταξύ αυτών των δύο κάποια λύση, κυρία Βαρελίδου?
Είναι απόλυτα απορριπταία η λύση της τηλεκπαίδευσης, απόλυτα απορριπταία. Είναι πιθανό να εξεταστεί η διδασκαλία διαζώσης πρωί-απόγευμα και όποιες άλλες λύσεις μας δοθούν. Εμείς θέλουμε διαζώσεις, πρωινή εκπαίδευση για όλα τα παιδιά. Αυτό επιζητούν όλοι οι γονείς. Μάλιστα. Αυτό είναι και το καλύτερο από όλα. Αλλά μέχρι τέλος πάντων τα πράγματα να πάρουν εκείνη την άλλη οδό που λέει ότι όλα τα παιδιά, όπως το είπατε, θα είναι πρωινή βάρδια στα σχολεία. Πάντως η ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου ή της περιφέρειας, αν το θέλετε καλύτερα, λέει ότι για σήμερα και για αύριο, πέραν της σημερινής κινητοποίησης, ότι 24ο, 31ο, 7ο δημοτικό, 7ο δημοτικά στο σύνολό τους δεν λειτουργούν σήμερα αύριο, 32ο νηπιαγωγείο, 43ο, 61ο, 17ο και 4ο νηπιαγωγείο, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το Δήμο Ηρακλείου. Μάλιστα, λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή να δούμε τι έχει γίνει. Σας ευχαριστώ, κυρία Βαρελίδου. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλή σας μέρα.